παράγωνη επικρατεί γύρω από το εάν θα καταφέρουν οι διαπραγματευτές να πάνε τη διαδικασία των συνομιλιών στο επόμενο στάδιο. Οι απεσταλμένοι του Ισραήλ είναι στο Κάιρο, συμμετέχοντας σε συνομιλίες σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν τα χάσματα που προκύπτουν. Η στενή ζώνη γης 14 χιλιομέτρων στα σύνορα Γάζας με Αίγυπτο, που από το Μάιο ελέγχεται από τις Ισραηλινές δυνάμεις, είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια που ξεφυτρώνουν στο δρόμο των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, η Αίγυπτος, διαπραγματευτική δύναμη, πρόκειται να μεταφέρει στη Χαμάς η Ισραηλινή πρόταση για τον καυτό διάδρομο της Φιλαδέλφειας και τη Ράφα, το νότιο τμήμα του θύλακα. Οι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι θα δώσουν στη Χαμάς πρόταση σχετικά με τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και το πέρασμα της Ράφα, ελπίζοντας να επιληθεί το ζήτημα πριν από τη σύνοδο κορυφής της Κυριακής. Το Ισραήλ ανακοίνωσε λίγες ώρες πριν πως έχει τον πλήρη έλεγχο της Ράφα και δεν δείχνει διάθεση να αφήσει τον εξαιρετική σημασία διάδρομο της Φιλαδέλφειας, γιατί αυτό, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, θα σημαίνει επανάληψη της 7ης Οκτωβρίου. This corridor is basically at the core of the differences between both sides, whereas where we have Israel wanting to keep their presence there, Israel argues that this is the main lifeline of smuggling goods for Hamas. Την ίδια ώρα και ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, οι Ισραηλινές αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου των 6 ομήρων που εντοπίστηκαν σε σύραγγα. Τα πρώτα ευρήματα των στρατιωτικών αρχών δείχνουν σφαίρες στις ορούς που ανακτήθηκαν από τη Γάζα, χωρίς να διευκρινίζεται από πού προήλθαν τα πλήγματα. Από τη Χαμάς ή από Ισραηλινά πυρά. Έλεγχο σε κάθε γωνιά της Δυτικής Όχθης πραγματοποιούν Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα. Το νέο κτύπημα των δυνάμεων του Ισραήλ έγινε αργά το βράδυ στον προσφυγικό καταβλισμό Τουλκαρέμ. Τώρα, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, που από αυτήν θα κριθούν φυσικά και οι βασικές.